Θα συνεχίσουμε και σήμερα τα μέσα που έχει η Εκκλησία μας, τα φάρμακα που πρέπει να πάρουμε για να θεραπεύσουμε την αθάνατο ψυχή μας. Ένα άλλο φάρμακο σπουδαίο είναι η σιωπή και η φυλακή των αισθήσεων. Για την σιωπή οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας μας λένε τα εξής: διώχνε μακριά σου το πνεύμα της πολυλογίας, γιατί σε αυτή βρίσκονται φοβερότατα πάθη, όπως το ψεύδος, η θρασίτης, οι αστιότητες, η εσχρολογία, η μορολογία κλπ. Από την πολυλογία δεν θα ξεφύγει στην αμαρτία. Ο σιωπηλός άνθρωπος είναι θρόνος της επιγνώσεως. Αλλά και λόγο χριστιανή μου θα δώσουμε για κάθε λόγο περιττό και ανωφελή. Τίποτε άλλο δεν προκαλεί τόση σύγχυση όσο η πολυλογία. Και τίποτε δεν είναι φαυλότερο από την ακράτητη γλώσσα που μπορεί να αφανίσει την καλή κατάσταση της ψυχής. Ό,τι οικοδομούμε κάθε μέρα τον γκρεμίζει, και ό,τι με κόπο μαζεύομαι η ψυχή το σκορπίζει με την πολυλογία. Τι είναι χειρότερο από την γλώσσα? Είναι ασυγκράτητο κακό. Πρέπει λοιπόν να τις βάλουμε όρια. Πρέπει να τις επιβληθούμε δια της βίας και να την πιέσουμε, για να πω έτσι, ώστε να λέγει μόνο τα απαραίτητα η γλώσσα μας. Ποιος μπορεί να πει πόση ψυχική ζημιά προκαλείται από τη γλώσσα? Και η σιωπή λοιπόν είναι ένα φάρμακο που βοηθάει να θεραπεύσουμε την ψυχή μας. Θα ακούσουμε τώρα λίγα για την φυλακή των αισθήσεων. Όταν λυθούν τα χαλινάρια των αισθήσεων, αμέσως γίνεται και επανάσταση των παθών. Να το αναλύσουμε λίγο εδώ. Τι εννοούν οι Άγιοι Πατέρες που μας λένε ότι όταν λυθούν τα χαλινάρια των αισθήσεων γίνεται επανάσταση των παθών? Τι εννοούν? Εννοούν τα εξής: να προσέχουμε τις αισθήσεις μας, και κυρίως από τις 5 αισθήσεις τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε? Διότι από αυτό που θα δούμε και θα ακούσουμε θα αρχίσει η αμαρτία. Όπως το άλογο έχουμε τα χαλινάρια και ο υπεύς δεν αφήνει το άλογο να τον οδηγήσει στον γκρεμνό, αλλά κρατάει τα χαλινάρια και οδηγεί το άλογο εκεί που θέλει αυτός, όχι εκεί που θέλει να πάει. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέει να έχουμε χαλινάρια στις αισθήσεις. Στην όραση χαλινάρια δεν θα βλέπουμε οτιδήποτε. Αν καθόμαστε στο TV και βλέπουμε αισχρά, οπωσδήποτε θα επαναστατήσει το πάθος της σαρκός και δεν μπορούμε να το χαλιναγωγήσουμε. Εάν ακούμε πράγματα που δεν πρέπει,
θα επαναστατήσουν άλλα πάθη. Εδώ ήθελα να προσέξετε μόνο ότι υπάρχει και μία άλλη αίσθηση. Γνωρίζουμε ότι οι αισθήσεις είναι πέντε. Οι πατέρες λένε ότι είναι έξι. Ως έκτη αίσθηση οι πατέρες αναφέρουν την φαντασία. Οι πατέρες μας λένε ότι η φαντασία είναι η γέφυρα των δαιμόνων. Η γέφυρα που περνούν οι δαίμονες και έρχονται στην ψυχή μας και μας βλάπτουν την ψυχή και πληγώνουν την ψυχή. Όταν λέμε φαντασία, υποφαντάστηκα κάτι, ένα πρόσωπο ή πράγμα, υπό κάνω ρεμβάζω, υποσκέπτομαι, υποθυμούμαι, ενθυμήθηκα κλπ. Φαντασία είναι αυτά τα πράγματα. Να προσέχουμε λοιπόν τη φαντασία, τις σκέψεις μας, τους λογισμούς μας. Κατά τους πατέρας είναι η έκτη αίσθηση. Και εδώ λοιπόν να βάλουμε χαλινάρια, όχι στα μάτια και στα αυτιά μας και στην αφή, τι πιάνουμε κλπ. Αλλά χαλινάρια και στην φαντασία. Τι εννοώ να βάλουμε χαλινάρια τη φαντασία? Μη αφήνουμε στο νου μας να μας έρχεται οτιδήποτε πρόσωπα και πράγματα που βλάπτουν την ψυχή μας. Μη αφήνουμε κακούς λογισμούς απελπισίας, φόβου, μελαγχολίας, κατακρίσεως, μίσου κλπ. Γιατί οι σκέψεις είναι φαντασία, να ξέρετε. Θα αφήνουμε ό,τι ωφελεί την ψυχή μας. Χαλινάρια λοιπόν και στην φαντασία. Όχι ότι θέλει ο διάβολος να μας ρίχνει για τη φαντασία στην ψυχή μας. Να βάζουμε εμείς εκείνες τις σκέψεις και εκείνες τις φαντασίες και εκείνα τα πράγματα τα οποία ωφελούν την ψυχή μας. Θα πούμε κι άλλα παρακάτω για να το καταλάβουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι σπουδαιότατο. Αιτία, ένας Άγιος άλλος μας λέγει τα εξής για τις αισθήσεις. Αιτία του πολέμου που έχουμε από τα πράγματα είναι η ακοή και η όραση, ενώ αιτία των κακών λογισμών είναι οι δαίμονες. Όλη η μέρημνα του ανθρώπου αστρέφεται στην φύλαξη των αισθήσεων και των λογισμών, για να μην πιστέψει ή κάνει τίποτε που δεν είναι κατά το θέλημα του Θεού. Να φυλαγόμεθα λοιπόν, με δύο λέξεις, να φυλαγόμεθα από τις αισθήσεις μας και ιδιαίτερα από τη φαντασία, από την έκτη αίσθηση. Ο Αββάς Ισακ ο Σύρος μας λέει κάτι πολύ πολύ σπουδαίο. Προσέξτε το. Ο διάβολος, λέγει, στέκεται απέναντί μας συνεχώς, νύχτα μέρα, και κοιτάζει ποια αίσθηση θα ανοίξουμε για να μπει μέσα στην ψυχή μας. Θα ακούτε? Ανοίξαμε την όραση, κοιτάζουμε κάτι που δεν πρέπει να κοιτάξουμε, που απαγορεύει η Αγία Γραφή ο Θεός, θα μπει ο διάβολος στην ψυχή και θα αρχίσουν λογισμοί και θα σιωθούν προς την αμαρτία. Δεν προσέχεις και αφήνεις τα αυτιά σου και ακούν πράγματα που δεν επιτρέπεται να ακούνε. Θα μπει ο διάβολος μέσα στην ψυχή σου και μετά θα σου κάνει πόλεμο, άνθρωπε. Γιατί είσαι απρόσεκτος? Γιατί δεν βάλεις χαλινάρια στην ακοή σου? Πιάνεις κάτι, έρχεσαι σε επαφή με την αυτή, με την αφή, είναι αίσθηση. Πρόσεχε, θα μπει ο διάβολος δια της αφής και θα σε κάνει πόλεμο. Γι' αυτό και κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Πολλές φορές συζητάω με μερικά άτομα και λένε, μου λένε, πάτερ, είναι κακό, λέει, κοριτσάκια 15 ετών,
να πάω στο χορό, να χορέψω με τα αγοράκια κλπ. Παιδί μου, λέω, δεν είναι κακό, θα γίνει κακό. Γιατί θα μπει ο πειρασμός δια της αφής και κάτι εσύ που δεν καταλαβαίνεις, θα πάθεις τέτοια ζημιά που ίσως να είναι τρομακτική για όλη τη ζωή σου. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος στο θέμα αυτό, μην νομίζεις εσύ, λέει, χριστιανέ, ότι είσαι στο θέμα το σαρκικό τόσο γερός και θεωρείς τον εαυτό σου ένα στουπί βρεγμένο. Οπότε κοντά στη φωτιά να είναι το στουπί το βρεγμένο, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν παίρνει φωτιά. Έτσι δεν είναι? Δεν παίρνει. Πρόσεξε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, εσύ που θεωρείς τον εαυτό σου τόσο γερό στο σαρκικό και δεν φοβάσαι μήπως παίρνεις, μήπως πέσεις σε αμαρτία, εσύ που θεωρείς τον εαυτό σου στουπί βρεγμένο, θα στεγνώσεις σιγά σιγά και ξαφνικά μπαφ και θα αρπάξεις φωτιά. Αυτό, αδελφοί μου, συμβαίνει. Και ακούμε τα δράματα. Μπορεί να πέσει και κανείς μεγάλος. Να προσέχουμε λοιπόν το θέμα και βλέπουμε αυτή την αίσθηση της αφής. Και ιδιαίτερα επαναλαμβάνω το θέμα της φαντασίας. Γιατί θα γίνει με τη φαντασία εδώ η αμαρτία και μετά θα γίνει με λόγια και με έργα. Χαλινάρι λοιπόν και στη φαντασία, περισσότερο ακόμη από όλες τις αισθήσεις. Γιατί? Γιατί για να δω κάτι το κακό, το αισχρό, να ακούσω κάτι που δεν πρέπει, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Ενώ όπου και αν βρίσκομαι, τη σκέψη μου την έχω. Με τη φαντασία συνέχεια δουλεύει το μυαλό μου. 24 ώρες το 24ωρο η φαντασία δουλεύει. Πιο επικίνδυνη λοιπόν αίσθηση η φαντασία. Και κάνω ακόμη μια επανάληψη, επιτρέψτε μου. Η γέφυρα των δαιμόνων η φαντασία. Χωρίς φαντασία δεν μπορεί να γίνει καμιά αμαρτία. Δεν μπορεί να σηκωθεί κανένα πάθος. Να φυλαγόμεθα λοιπόν από τη φαντασία, από τις ενθυμίσεις που είναι πάλι φαντασία, από τις σκέψεις, από τους λογισμούς, από τους συλλογισμούς, από το ρεβασμό, που είναι όλα αυτά φαντασία. Συνεχίζουμε. Ας φροντίζουμε να καθοδηγούμε τις αισθήσεις μας με τη λογική. Περισσότερο τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Γιατί κανένα άλλο δεν γλιστράει, χριστιανοί μου, ευκολότερα στην αμαρτία όσον αυτά τα όργανα όταν δεν καθοδηγούνται από την λογική. Τότε πλήθος παθών έρχονται μέσα στην ψυχή μας. Με δύο λέξεις εδώ ο Άγιος μας λέει να χρησιμοποιούμε την λογική. Τι θα δούμε, τι πρέπει να δούμε, τι θα ακούσουμε, τι θα ψηλαφίσουμε, τι θα σκεφτούμε. Και αν θα δούμε ότι αυτό που σκεπτόμεθα το απαγορεύει ο Θεός, το απαγορεύει το Ευαγγέλιο, αμέσως να αγανακτούμε με θυμό, λέει ο Άγιος Ησύχιος, και να παίρνουμε το όπλο το δυνατό. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησονε, για να γλιτώσουμε από τον πειρασμό, τον τυραννικό πειρασμό. Όταν έχετε λογισμούς που σας τυραννούνε, είναι διάβολος, λέει ο Μέγας Βαρσανούθιος. Μη ψάχνετε. Οι λογισμοί, οι σκέψεις από τον Χριστό είναι ειρηνικοί. Φέρνουν γαλήνη, φέρνουν ειρήνη, φέρνουν ταπείνωση. Οι λογισμοί του διαβόλου τις ετυρανούν, φέρουν ανησυχία, φέρουν απελπισία, φέρουν φθόνο, μίσο, ζήλια, κακία μέσα. Διάβολος, αδελφοί μου. Συνεχίζουμε. Οφείλουμε να κλείσουμε όλες τις πόρτες της ψυχής μας, δηλαδή τις αισθήσεις μας, για να μην πέσουμε εξαιτίας των στην αμαρτία.
Τι μας λέει εδώ αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας μας? Να κλείσουμε, λέει, όλες τις πόρτες της ψυχής μας, δηλαδή τις αισθήσεις. Εδώ τις βλέπετε, τις λέει πόρτες. Και είναι πόρτες, που μπαίνει ο διάβολος, που μπαίνει η αμαρτία διαμέσω των έξι αισθήσεων. Να τις κλείσουν. Μα θα ερωτήσουμε όλοι μας, Πάτερ, πώς θα κλείσουμε? Θα κλείσω τα μάτια να μην βλέπω? Θα κλείσω τα αυτιά μου, θα βουλώσω τα αυτιά μου να μην ακούω? Δεν θα ψηλαφώ τίποτε? Δεν θα σφραίνομαι, δεν θα γεύουμε τίποτε? Δεν θα σκέπτομαι τίποτα, δεν θα φαντάζομαι τίποτε? Πώς θα γίνει, Πάτερ? Ερωτούμε αυτόν τον Άγιο που μας λέει. Ασφαλώς δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας. Όταν λέει να κλείσουμε, να μην βλέπουμε πράγματα που δεν πρέπει, θα μπει ο εχθρός της ψυχής μας, θα πληγώσει την ψυχή μας, θα μολύνει την ψυχή μας, θα μας οδηγήσει στην αμαρτία. Αυτό εννοεί να κλείσουμε. Απροσέχω τι θα ακούω. Δεν θα πάω σε μέρη που ακούγονται πράγματα που δεν πρέπει. Αργολογίες, εσχρά, σόκιν και οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πάω εκεί, στη γειτόνισσα που βλάπτομαι ψυχικώς. Ούτε θα πάω εκεί που βλέπω, θα δω πράγματα που μετά θα με πολεμήσουν. Να ξέρετε, ό,τι και αν έχουμε δει από μικρά παιδιά, τα φέρνει ο διάβολος στην προσευχή ή κάποια στιγμή και μας τυρανάει και μας τα δείχνει. Είτε είναι εσχρά, είτε είναι κατάκριση, είτε μίσος, οτιδήποτε. Από μικρά παιδιά ό,τι έχουμε δει και μας τυρανάει ο διάβολος. Γι' αυτό να προσέχουμε λοιπόν τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε και τι θα σκεφτούμε. Όχι ό,τι θέλει ο διάβολος να μας ρίχνει μέσα στο φανταστικό της ψυχής μας. Εμείς ό,τι θέλουμε θα φέρουμε και θα πούμε παρακάτω και θα φέρουμε αυτό που ωφελεί την ψυχή μας. Συνεχίζουμε για το πολύτιμο, για το σπουδαίο αυτό φάρμακο που λέγεται φυλακή των αισθήσεων. Όταν ο νους μας, χριστιανοί, έχει κρυφή εργασία, δηλαδή φυλάγεται αδιάκοπα, τότε θα βρει και τις πέντε αισθήσεις του σώματος να είναι αργές από τα εξωτερικά κακά. Γιατί με το να προσέχει κανείς την αρετή και να έχει νύψη και με το να θέλει να ενδιατρίβει στις καλές σκέψεις, δεν ανέχεται να τον κλέβουν οι πέντε αισθήσεις που του φέρνουν υλικούς λογισμούς, μάταιους και αμαρτωλούς λογισμούς. Να το αναλύσουμε αυτό για να το καταλάβουμε όλοι μας. Είναι σπουδαιότατο. Μας λέει ο Άγιος ότι πρέπει να έχουμε κρυφή εργασία ο νους μας, αν θέλουμε να μην μπαίνει ο διάβολος μέσα μας με κακές σκέψεις. Τι εννοεί κρυφή εργασία? Το λέει λίγο παρακάτω. Να ενδιατρίβουμε στις καλές σκέψεις. Τι εννοώ να ενδιατρίβουμε στις καλές σκέψεις? Εκεί τώρα κάνω μια δουλειά, ας υποθέσουμε. Πλένω, ξέρετε, ίσως στο σπίτι σας, πλένετε τα πιάτα σας, οδηγείτε το κάρο σας. Εκεί που θα σας βάλει ο διάβολος, όπως λέει ένας Άγιος, ο νους μας είναι ένας μήλος, όπως ο μήλος θα λέει συνέχεια. Και ό,τι ρίξεις μέσα, θα βγάλει αυτό το προϊόν. Ρίχνει σιτάρι σε έναν μήλο, θα βγάλει αλεύρι. Ρίχνεις μέσα μανιτάρια δηλητηριώδη, θα βγάλει ένα αλεύρι δηλητηριώδη. Έτσι και ο νους μας. Εάν λοιπόν μέσα στη σκέψη σου αφήνεις, έρχεται κατάκριση, αφήνεις σκέψεις ζήλιας, φτώνου, μίσους, αφήνεις αισχρές σκέψεις, το προϊόν θα είναι θανατηφόρο δηλητηριώδες για την ψυχή. Δεν θα αφήσουμε το διάβολο λοιπόν να μας ρίχνει. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, αδελφοί μου. Η δουλειά των δαιμόνων, επαναλαμβάνω, το είπα πολλές φορές, να μας βάζει συνεχώς νύχτα μέρα κακούς λογισμούς, αισχρές φαντασίες, φόβο, σκέψη απελπισίας, να μην αρρωστήσουμε, να μην συμβεί εκείνο, να μην πάθουμε το άλλο, χίλια κακά συνέχεια.
Δεν θα αφήνουμε το διάβολο, αλλά αυτή να είναι η κριτική εργασία μέσα μας. Να ενδιατρίβουμε, επαναλαμβάνω, στις καλές σκέψεις. Τι θα κάνω δηλαδή? Οδηγώ το αυτοκίνητο. Κάνω μια σκέψη περί παραδείσου. Τι είπε ο Κύριος? Σκέφτομαι, α, οφθαλμός του πήδε και ούσου πήκουσε και επικαρδία ανθρώπου κανέβη, α, επίμασε ο Θεός αγαπώσει αυτόν. Σκέφτομαι τον παράδεισο. Σκέφτομαι ότι τα αγαθά είναι τόσο μεγάλα, τα αιώνια αγαθά, που ούτε να τα φανταστεί κανείς μπορεί. Ούτε τα είδε μάτι, ούτε τα ήκουσε αυτή, ούτε και μπορεί να τα φανταστεί κανείς. Τόσο μεγάλα, αιώνια. Η Αγία Γραφή αλλού το λέει ότι το σώμα μας θα γίνει σύμμορφο με το σώμα του Χριστού. Αλλού λέει η Αγία Γραφή ότι εκείνος που θα νικήσει θα τον βάλω να καθίσει στο θρόνο μου. Θα γίνουμε θεοί κατά χάρη. Βλέπετε, όταν έχω αυτές τις σκέψεις, όταν κάνω μια οποιαδήποτε δουλειά, ενδιατρίβω με καλές σκέψεις. Δεν αφήνω το διάβολο να με κλέψει. Αυτές οι σκέψεις τι μου δίνουν? Υπομονή στις λήψεις. Υπομονή στους πειρασμούς, στα βάστανα της ζωής. Θα υπομείνω μέχρι τέλος για να πάω και εγώ κοντά στο Θεό. Βλέπετε. Εάν όμως αφήσω το νου μου, ο διάβολος, αδελφοί μου και αδελφές μου, θα μας βάλει τα δικά του. Να ρίχνουμε εμείς λοιπόν. Επαναλαμβάνω, να έχουμε κρυφή εργασία, δηλαδή να διατρίβουμε στις καλές σκέψεις. Επίσης μπορεί να κάνετε μια μνήμη θανάτου. Να σκέπτεστε ότι σήμερα ίσως να είναι τελευταία μου ημέρα. Άνθρωπος είμαι, μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου. Μπορεί να γίνει ένα ατύχημα αυτοκινητιστικό και να φύγω. Τι λόγο θα δώσω στο Θεό? Είμαι έτοιμος. Αυτές οι σκέψεις τι φέρουν? Φέρουν νύψη. Φέρουν ετοιμότητα. Λες, σήμερα δεν θα αμαρτήσω. Θα προσπαθήσω να μην κάνω κακό. Με έκανε ο άλλος κακό. Θεός συγχωρέστον. Τον συγχωρώ με την ψυχή μου. Εγώ σήμερα μπορώ να φύγω και να βρεθώ στο κριτήριο του Θεού. Βλέπετε. Να κάνουμε καλές σκέψεις. Οι οποίες μας ωφελούν. Αλλιώς θα βάλει ο διάβολος τις κακές σκέψεις και θα βλάψουν την ψυχή μου. Να με συγχωρέσετε που τα λέω με πολλές λέξεις, για να το καταλάβουμε αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Να το καταλάβουμε όλοι μας. Εκείνος λοιπόν που κάνει κρυφή εργασία, εκείνος που έχει νύψη προσοχή στους λογισμούς του, εκείνος δεν ανέχεται να τον κλέβουν οι έξι αισθήσεις. Δηλαδή να του φέρουν κακούς αμαρτωλούς λογισμούς. Όταν κάνουμε έτσι, όταν προσέχουμε τα μάτια μας, τις αισθήσεις μας δηλαδή και τη φαντασία, εκτός που προσέχουμε να μην μπει τίποτα από τις αισθήσεις, επαναλαμβάνω, από τις έξι αισθήσεις, από εκεί μπαίνει ο διάβολος, επαναλαμβάνω. Αφενός λοιπόν προσέχουμε να μην μπει ο πειρασμός, να μην δούμε κάτι που δεν πρέπει, να μην μπει ο διάβολος από τις έξι αισθήσεις. Αφετέρου, το νου μας συνέχεια τον έχουμε να ασχολείται με καλές σκέψεις. Ενδιατρίβουμε με καλές σκέψεις, δεν μπαίνει ο διάβολος, αδελφοί μου. Οπότε έτσι ανεβαίνουμε σκαλοπάτια, προοδεύουμε. Σιγά σιγά τα πάθη ελαττώνονται και πλησιάζουμε προς την απάθεια. Λέγω και το τελευταίο σχετικά με το φάρμακο αυτό, το σπουδαιότατο, την φυλακή να φυλάγουμε τις αισθήσεις. Να φυλαγόμεθα από τις έξι αισθήσεις. Μας λέγει ένας άλλος Άγιος, στο ναό, στα Ιεροσόλυμα, στο ναό του Σολομώντος, κατασκεύασαν δίχτυα στα παράθυρα για να μην μπαίνουν από εκεί τα ακάθαρτα ζωήφια. Έτσι πρέπει και εμείς χριστιανοί μου στις αισθήσεις μας να βάζουμε ως εμπόδιο των κακών λογισμών τον φόβο για τη μέλουσα κρίση, ο οποίος θα φράζει την είσοδο στις ακάθαρτες μορφές, στους κακούς λογισμούς που σέρνονται για να μπουν στη διάνοιά μας. Και εδώ θέλω να το αναλύσω για να το καταλάβουμε όλοι μας. Στο ναό του Σολομώντος είχαν βάλει, λέει,
Εδώ πέρα ο Άγιος είχαν βάλει δίχτυα. Όπως βάζετε τώρα εσείς στα σπίτια σας, σίτες το δίκτυο αυτό. Για να μην μπαίνουν ακάθαρτα ζωήφια. Έτσι και εμείς μας λέει ο Άγιος της Εκκλησίας μας, να βάλουμε και εμείς δίχτυα στις έξι αισθήσεις μας. Τι εννοεί να βάλουμε δίχτυα στις αισθήσεις μας? Εδώ εννοεί, το εξηγεί παρακάτω, να βάλουμε το φόβο της κολάσεως. Το φόβο του κριτηρίου του Θεού, θα βρεθούμε στο κριτήριο. Μπορεί να φύγουμε σήμερα και να βρεθούμε αμέσως στο κριτήριο του Θεού. Και τι λόγο θα δώσουμε για τις πράξεις μας, πρώτος εγώ, που διδάσκω και δεν κάνω τίποτε. Τι λόγο θα δώσουμε? Αυτός ο φόβος για την αιώνια κόλαση, ότι θα βρεθούμε ίσως σε λίγο στο κριτήριο του Θεού και εκεί πλέον υπάρχει πιθανότητα να καταδικαστούμε αιώνια, αυτό είναι ένα φρένο, αν θέλετε ένα δίχτυο, όπως λέει ο Άγιος. Οπότε δεν μπορούν να μπουν οι κακές σκέψεις, οι αμαρτωλές σκέψεις. Διότι όταν εγώ σκέφτομαι ότι σήμερα ίσως είναι η τελευταία μου μέρα, ότι ίσως φύγω και παρουσιαστώ στο κριτήριο του Θεού, όταν έχω αυτές τις σκέψεις, πού να τολμήσω, αδελφοί μου, να μη συγχωρέσω τον εχθρό μου? Θα σκέφτομαι την αιώνια κόλαση που δεν μπορώ να μετανοήσω, δεν μπορώ να επιστρέψω. Δεν υπάρχει τέλος. Ποτέ μα ποτέ τέλος δεν υπάρχει. Είναι φρίκι. Αν αισθανόμεθα, πρώτος εγώ που τα λέω και εσείς που μ' ακούτε, αν αισθανόμεθα ότι δεν υπάρχει τέλος ποτέ μα ποτέ μα ποτέ αιώνια με τον διάβολο, θα είχαμε πάθει όλη συγκοπή καρδίας αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, πρώτος εγώ. Όταν σκέπτουμε αυτό το πράγμα, πού να τολμήσω, αδελφοί μου, εγώ να έχω σκέψεις εγωισμού, ότι επειδή κάνω ελεημοσύνη και καλά είμαι κάποιος? Πού να τολμήσω να έχω σκέψεις καινοδοξίας? Πού να τολμήσω να έχω σκέψεις κατακρίσεως, να κατακρίνω τον άνθρωπό μου? Πού να τολμήσω να έχω αισχρές σκέψεις? Πού να τολμήσω να έχω σκέψεις ζήλια, φθόνο, μίσος, κακία? Πού να τολμήσω να έχω σκέψεις γαστριμαργίας, φιλαργυρίας γενικά? Βλέπετε ότι πραγματικά είναι δίχτυα, λοιπόν. Ο φόβος του Θεού είναι δίχτυα στις αισθήσεις μας και δεν προσέχουμε και δεν αφήνουμε δια των αισθήσεων να μπαίνουν οι κακοί λογισμοί, οι αισχροί λογισμοί, τα εμπαθή νοήματα μέσα στην ψυχή μας και να την μολύνουν. Και θα συνεχίσουμε για ένα άλλο φάρμακο σπουδαιότατο, που είναι απαραίτητο και αυτό, για τη θεραπεία της ψυχής μας. Αυτό το φάρμακο λέγεται μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τις αμαρτίες του και επιστρέψει στο Θεό μετανιωμένος, η μετάνοια τον ξαναγεννά και τον κάνει καινούριο. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας λέγει το εξής: δεν θα κολλαστούμε, χριστιανοί μου, στη μέλουσα ζωή γιατί αμαρτήσαμε, ούτε θα καταδικαστούμε γι' αυτό, αφού η φύση μας είναι δεκτική τροπής και αλλοιώσεως. Θα κολλαστούμε, χριστιανοί μου, επειδή αμαρτήσαμε και δεν μετανοήσαμε. Άνθρωποι είμαστε, πέφτουμε, αλλά πρέπει να μετανοήσουμε. Αμετανόητοι δεν μπορούμε να πάμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ένας Άγιος ασκητής στο Άγιο Όρος, μια φορά που τον επισκέφτηκα και συζητούσαμε, μου έλεγε, ήτανε κι άλλα άτομα εκεί, και έλεγε, κι εγώ αμαρτάνω, λέει, αλλά πρέπει να μετανοήσουμε. Το να αμαρτήσει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Το να μην θέλει να μετανοήσει, το να μην θέλει να εξομολογηθεί, αυτό είναι δαιμονικό. Συνεχίζουμε. Κάποιος ρώτησε ένα ναβά τι είναι μετάνοια, και εκείνος απήντησε:
Μετάνοια είναι η μη επανάληψη της ιδίας αμαρτίας. Θέλει να πει ο Άγιος εδώ να προσπαθήσουμε να μην κάνουμε την ίδια αμαρτία. Θα πει κάποιος, μα ο θυμός πάτερ δεν είναι μετάνοια? Βέβαια. Μου είπε ο πνευματικός μου να μην θυμώνω. Να που, βεβαίως. Και πάλι θα θυμώσεις, αλλά αγωνίζεσαι. Αγωνίζεσαι με τη βοήθεια του Θεού να κόψεις το θυμό. Πέφτεις, σηκώνεσαι. Με τη βοήθεια του Θεού θα ελαττώσεις, άνθρωπε, το θυμό σιγά σιγά και με τη χάρη του Θεού θα τον εξαφανίζεις. Άλλος Άγιος, ο Μέγας Αντώνιος, έλεγε το εξής: αν θέλει ο άνθρωπος, μπορεί από την Ανατολή ως την Δύση του Ηλίου να φτάσει στην αγιότητα. Και έτσι εδίδασκε στους μαθητές του την δύναμη που έχει η μετάνοια. Καλό είναι να μετανοούμε κάθε μέρα, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Γιατί το μετανοείτε έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών, μας δείχνει ότι είναι απεριόριστη η εργασία της μετανοίας. Και εδώ καταλαβαίνουμε κάθε μέρα μετάνοια. Σφάλουμε κάθε μέρα. Μετανοούμε, σηκωνόμαστε, πέφτουμε κάθε μέρα. Σηκωνόμεθα και αγωνιζόμεθα. Και όπως λέει ένας άλλος Άγιος Ασκητής, το Αγιώρος, έτσι μπορεί κανείς να ανέβει ψηλά. Θα πέφτεις και θα σηκώνεσαι. Θα αγωνίζεσαι, θα μετανιώνεις για τις πτώσεις σου. Θα σηκώνεσαι και θα πολεμάς. Ο Αδάμ πίστηκε στην συμβουλή του πονηρίου, του διαβόλου, και αθέτησε την θεϊκή εντολή και προξένησε έτσι σε εμάς τον θάνατο. Αλλά η εντολή του Θεού είναι και τώρα παρούσα σε εμάς. Ποια είναι η εντολή του Θεού που αφορά εμάς? Είναι η μετάνοια. Και εκείνους που υπακούνε σε αυτήν και ζουν σύμφωνα με αυτήν, τους ελευθερώνει ο Θεός από την ευθύνη και των δικών τους αμαρτημάτων και από την προγονική κατάρα και καταδίκη. Εκείνοι όμως που και τώρα παραβαίνουν και αντί για αυτοί προτιμούν την εισήγηση και τη συμβουλή του πονηρού διαβόλου, είναι αδύνατο να μην ξεπέσουν από εκείνη τη ζωή και τη διαγωγή του παραδείσου και να μην ριχθούν στην γέννα του αιωνίου πυρός που απείλησε ο Θεός. Είναι μερικοί που λένε, μα γιατί, λέει ο Αδάμ, λέει, αχ, λέει, γιατί παρεύει την εντολή? Αμάρτησε και όλο το ανθρώπινο γένος καταδικάστηκε, πέθανε ψυχικός. Και εδώ ο Άγιος μας λέει, και τώρα υπάρχει άλλη εντολή. Η εντολή είναι η μετάνοια, η συνεχής μετάνοια. Άνθρωπος που πέφτει και σηκώνεται θα σωθεί. Η μετάνοια λοιπόν, όταν κάνουμε αυτή την εντολή, θα σωθούμε. Οι άνθρωποι όμως, λέει εδώ πέρα ο Άγιος, που δεν θα θελήσουν μέχρι το τέλος της ζωής τους, που ο Θεός θα τους δώσει εκατοντάδες και χιλιάδες αφορμές να μετανοήσουν, και δεν μετανοήσουν, θα ριχθούν εις την γέννα του αιωνίου πυρός.
και πηγαίνουμε σε ένα άλλο φάρμακο, σε ένα άλλο μέσο για τη θεραπεία της ψυχής μας, που λέγεται εξομολόγηση. Σπουδαιότατο. Το πρώτο φυσικά. Μετάνοια και εξομολόγηση. Μαζί πηγαίνουν αυτά. Μας λέγουν τα εξής οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δια όλα τα πτεύματα τα οποία κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, δύο κριτήρια έστησε ο Θεός. Ένα εδώ στην γη, δηλαδή της εξομολογήσεως. Άλλο κριτήριο εις τον ουρανό, δηλαδή της Δευτέρας παρουσίας του. Εδώ κάθεται κριτής ένας άνθρωπος, όλος εσπλαχνία. Εκεί όμως κάθεται ένας κριτής, ένας Θεός δίκαιος. Εδώ όποιος κρίνεται στον πνευματικό, δηλαδή στον εξομολόγο, συγχωρείται. Εκεί όμως όποιος κατακρίνεται κολλάζεται αιώνια. Εμείς οι άνθρωποι πρέπει να κριθούμε. Είσαι τούτο ή είσαι εκείνο το κριτήριο. Ένα από τα δυο. Όπως είδαμε, στο κριτήριο εδώ πέρα είναι ένας έσπλαχνος που μας συγχωρεί τις αμαρτίες όλες. Ξομολογήθηκες, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Είναι σαν να μην έγιναν οι αμαρτίες. Και τέτοια παρέχουμε πολλά παραδείγματα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πω ένα μόνο, που με διηγήθηκε ο πατήρ Σιμεών από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος με 5 γιατρούς είχε πάει στον Άγιο Γεράσιμο, στην Κεφαλινία. Και με πλοίο, 16 Αυγούστου, που είναι η μεγάλη γιορτή του Αγίου Γεράσιμου. Εν τω μεταξύ είχε τρικυμία και άρχισαν να κατεβαίνουν από το πλοίο λίγοι-λίγοι. Στο πλοίο πάνω ήταν και πολύ άρρωστοι, ξέρετε, πολύ άρρωστοι, δαιμονισμένοι, τους πηγαίνουνε. Όταν πέρασε ο πατήρ Σιμεών μαζί με τους 5 γιατρούς, κατέβαιναν μάλλον, έπαθε κρίση μία δαιμονισμένη, μία άρρωστη, και αμέσως έλεγε τα ονόματα των όλων όποιος περνούσε από μπροστά της και τι αμαρτίες είχε κάνει. Όταν πέρασαν οι γιατροί, οι 5 γιατροί που ήταν γνωστοί, είπε το ένα του ενός το όνομά του, είπε το οι αμαρτίες έκανε, είπε του Δευτέρου, του Τρίτου, του Τετάρτου, του Πέμπτου, δεν είπε τίποτα. Τότε ο πατήρ Σιμεών πήγε στα άβρωστη τη δαιμονισμένη και λέει: «Εν ονόματι του Χριστού δαίμονα, που είσαι σε αυτό το κορίτσι εδώ πέρα, να μας πεις γιατί είπες τα ονόματα και τις αμαρτίες και των 4 γιατρών και δεν είπες του Πέμπτου». Αναγκάστηκε το δαιμόνιο τι να πει. «Του της έσβησε ο παπάς προ 15 ημερών στη Θεσσαλονίκη». Έπεσε κάτω και έκλαιγε ο γιατρός. Και με δάκρυα ομολογούσε ότι πράγματι προ 15 ημερών είχε εξομολογηθεί σε έναν ιερέα στη Θεσσαλονίκη. Όπως λένε μερικοί, θα τα πω στον ιερέα. Στον ιερέα θα τα πάνε τα ταπεινωτή, θα πεις. Είναι το κριτήριο εδώ και σβήνουν τελείως οι αμαρτίες. Αν δεν τα πεις εδώ και φύγεις αμετανόητος, υπάρχει ένα φοβερό κριτήριο. Και αλίμονο, όπως λέει η Αγγραφή, να πέσει κανείς στα χέρια Θεού ζώντος, αλίμονό μας. Ενώ εδώ το κριτήριο αυτό είναι με αγάπη, με εσπλαχνία και σβήνουν τα πάντα. Χίλιες φορές καλύτερα είναι να πέσεις στα χέρια των ανθρώπων προτιμώντας, ενώ είσαι άπτεστος και καθαρός όπως ήταν η Σωσάνα, καλύτερα είναι να συκοφαντηθείς και να λιθοβοληθείς παρά να κάνεις άνθρωπε αμαρτία και να πέσεις
εις τας χείρας του Θεού. Οι άνθρωποι μπορούν να θανατώσουν το σώμα, όχι όμως την ψυχή, όθεν λέγει ο Χριστός: «Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνε». Ματθαίου 2:28. Και φοβερό πράγμα λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Είναι να αμαρτήσει κανείς και να πέσει στα χέρια του Θεού. Φοβερόν το εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος». Εβραίους 2:21. Ο οποίος Θεός μπορεί και το σώμα με πρόσκαιρο θάνατο να θανατώσει και την ψυχή να θανατώσει με θάνατο αιώνιο. Και εδώ να πούμε λίγα λόγια. Θα έχετε ακούσει ίσως για την Σουσάνα στην Παλιά Διαθήκη, που μερικά εντερλήψη, λέγω με λίγα λόγια, ήταν μερικά άτομα που την είπανε: «Θα σε κατηγορήσουμε στο λαό και θα πούμε ότι σε πιάσαμε πορνεία, οπότε θα λιθοβοληθείς αν δεν κάνεις αμαρτία μαζί μας». Και βρέθηκε σε φοβερό δίλημα η Σουσάνα. Ήξερε ότι ή έπρεπε να αμαρτήσει, να κάνει την αμαρτία, την πορνεία, να κάνει λοιπόν τη μοιχεία για να αμαρτήσει στο Θεό, αλλιώς έπρεπε να χάσει τη ζωή της. Προτίμησε να χάσει τη ζωή της παρά να αμαρτήσει στο Θεό. Γι' αυτό τονίζει εδώ πέρα και λέει ο Άγιος: «Χίλιες φορές καλύτερα να πέσεις στα χέρια των ανθρώπων». Καλύτερα να πέσουμε στα χέρια των ανθρώπων αδίκως να μας κατηγορήσουν, να χάσουμε τη ζωή μας, παρά να χάσουμε την ψυχή μας. Και αν θα γίνει μαρτύριο, εάν το καλέσει, με τη βοήθεια του Θεού, μόνοι μας τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού να βάλουμε την προαίρεση και να προτιμήσουμε το θάνατο χίλιες φορές του σώματος, παρά να χάσουμε την ψυχή μας. Γι' αυτό και ο Κύριος τι είπε: «Μη φοβήστε εκείνους που θέλουν να θανατώσουν το σώμα σας», λέει. Φοβηθείτε εκείνους που μπορεί να θανατώσει και το σώμα και να θανατώσει και αιώνια την ψυχή. Να καταδικάσει την αιώνια κόλλα στην ψυχή. Αυτόν φοβηθείτε, λέει ο Κύριος. Δηλαδή το Θεό να φοβηθούμε. Θυμάστε επίσης, να πω και αυτό και να... ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τι δίδασκε: «Μία σπουδαία διδασκαλία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού ήταν και η εξής στους χριστιανούς: Χριστιανοί μου», έλεγε, «ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Τα άλλα όλα δώστε τα, τα πάντα δώστε τα. Αυτά τα δύο, την ψυχή και το Χριστό, να μην προδώσετε το Χριστό δηλαδή, μην τα δίνετε. Όλος ο κόσμος να πέσει απάνω σας, αυτά δεν μπορεί να σας τα πάρει. Εκτός αν προδώσετε την πίστη σας, αν προδώσετε το Χριστό, αν τα δώσετε μόνοι σας». Όλοι μας βέβαια αυτά τα λόγια να τα έχουμε στο νου μας, διότι δεν ξέρουμε και τι μέρες έχουμε να περάσουμε. Και βέβαια μόνο με τη δύναμη του Θεού. Γιατί όπως πολύ ωραία και χτες που ο Γέροντας που έλεγε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας. Εδώ μια αγκύθα μας μπαίνει στον ήχη και φοβόμαστε και τρέμουμε και πονάμε και Πού να μαρτύριο. Αλλά έρχεται η χάρη του Θεού που δυναμεί. Εμείς αν έχουμε την προαίρεση, έρχεται η χάρη του Θεού, θα μας δυναμώσει και θα μπορέσουμε να μην ψηφίσουμε λοιπόν το σώμα μας, να προτιμήσουμε θάνατο παρά να προδώσουμε το Χριστό. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Και θα συνεχίσουμε άλλη μέρα. Περίφημα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις οδόν ειρήνης, η Παναγία μαζί μας. Να μας κεφάζει όλους.